της ομάδας να τρέχει στο μήνυμα μου που δεν έχω εξαλκάρει. Μην διάσκεψε. Ναι, άλλη ικανοποίηση που η ομάδα μας συμμετέχει σε τόσο ψηλό επίπεδο διοργάνωση και σίγουρα δεν πρέπει όλο να υπάρξουν. Πρέπει να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ δουλειά από την Επιτροπή Φούτσαλ και ειδικά τον πρόεδρο Μανώλη Ζήμαρα σε θέματα οργάνωσης. Και δικαιούται αυτή η ομάδα να παίξει μπροστά σε γεμάτο γήπεδο. Γι' αυτό καλό δεν μπορούμε να κάνουμε μια σε αυτήν την προσπάθεια. Καλό μεσημέρι για το μένα. Οι COVID διευθυντές των τελευταίων τεστάρων χρόνων απέδωσαν καρπούς με την απευθείας πρόκληση της ομάδας μας στο main round του UEFA Futsal Cup. Οι επιτυχίες που σημειώσαν στην Ευρώπη μας έφεραν στην 19η θέση της κατάταξης της UEFA, έτσι αποφύγαμε τον προβληματικό γύρο, κάτι που πετυχαίνει για πρώτη φορά η κυπριακή ομάδα. Επιλέξαμε να διατηρήσουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ίδια τεχνική ηγεσία και το ίδιο ρόστερ, μετά την περσινή απόλυτα πετυχημένη σεζόν, στην οποία κατακτήσαμε τον τάπο και φιλοδοξούμε ότι φέτος θα παρουσιαστούμε ακόμη πιο δυνατοί. Μεγάλος μας στόχος είναι η πρόκληση στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, κάτι που φαντάζει δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Μπροστά λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση πρέπει να αντιπροσωπεύσουμε όλες μας τις αρετές, αν θέλουμε να φτάσουμε στην ιστορική πρόκληση. Ωστόσο, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες μας, χρειαζόμαστε στο πλευρό μας τον έκτο μας παίκτη, τον κόσμο μας. Ένα γεμάτο γήπεδο θα ήταν το καλύτερο το πάρισμα για την ομάδα μας. Ήδη βρισκόνται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια της διοργάνωσης, τα οποία τιμολογούνται στην ελκυστική τομή των 15 ευρώ και για τους 6 αγώνες. Με τη μαζική και δυναμική του παρουσία, ο κόσμος της Ομόνιας θα βοηθήσει την ομάδα μας τόσο από αγωνιστικής όσο και από οικονομικής πλευράς. Το χρειαζόμαστε δίπλα μας και ελπίζουμε να ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας. Έχουμε χρυσή ευκαιρία για να γράψουμε ιστορία. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το όνειρο τεστάρων χρόνων πραγματικότητα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους φιλάθλους μας να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους και να προσέλθουν έγκαιρα στο γήπεδο, γιατί θα ανοίξει μόνο μία είσοδος και μετά από οδηγίες της ΒΕΠΑ και της αστυνομίας θα γίνεται αυστηρός έλεγχος. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς αυτής της διοργάνωσης, τον ΚΟΑ, τον ΒΑΠ Κύπρου, τον Όμιλο Λαϊκού, GMS Elite Photo Limited, την εταιρεία Big Immunas Development, το Chai Arizona, την εταιρεία Christophe Pros Trading Limited, της Ballet Select, το COVID Type COVID Center, της ΤΟΑ του Δημήτρη και της Ισταγίας, ίδιος και πριν να κάνω. Ευχαριστώ.